Ακατόρθωτη μπορώ να πω, όχι δύσκολη μόνο. Και ειδικά για μεγάλους ανθρώπους που εντάξει δεν. Καλά για αναπηρικά καροτσάκια και αυτά, μην το συζητήσουμε. Είναι αποκλειστικά για καφέ. Αυτή η χώρα είναι ιδιωτική, δεν είναι δημοτική. Έτσι αισθάνομαι. Πρέπει να περάσουμε από δίπλα, να σπρώξουμε κάποιον άνθρωπο ή να πέσαμε ένα γεροντάκι και συνάμα θα βρούμε και τον πελά μας. Αυτή την εικόνα αντικρίζουν τις ώρες αιχμής σε πεζοδρόμους και πλατείες, οι πεζοί, οι μητέρες με τα καροτσάκια τους, αλλά και τα άτομα με αναπηρία. Η διέλευση από τα σημεία, όπως και εσείς μπορείτε να δείτε, είναι αδύνατη λόγω των τραπεζοκαθισμάτων. Δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε στην πόλη μας. Τα πεζοδρόμια έχουν κλείσει από τραπεζοκαθίσματα, οι πεζόδρομοι, οι πλατείες. Είναι πολύ δύσκολη η κυκλοφορία από τους πολίτες, όχι μόνο τους πεζούς, αλλά και από καροτσάκια αμαία. Τέλος, την παράνομη κατάληψη χώρων από τραπεζοκαθίσματα θέλει να βάλει η Δημοτική Αρχή και γι' αυτό το λόγο υπήρξε συνάντηση της Αντιδημάρχου Υποστήριξης Δημότικης Λειτουργίας Πόλης Μαρίας Ανδρικοπούλου Ρούβαλη και του Γραμματέα των Καταστημάτων Εστίας και Αναψυχής Γιώργου Πανουτσόπουλου. Του ζήτησα να υπάρχει συνεργασία, να τηρούνται τα νόμιμα, να περιοριστούν στο χώρο που τους αναλογεί, στο χώρο που είναι η σχετική τους άδεια και να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους όσον αφορά προς το Δήμο για τα τραπεζοκαθίσματα. Εντοπίσαμε δύο πράγματα. Το ένα είναι οι μόνιμοι παραβάτες μέσα στην πόλη μας και αυτό πρέπει να έχει άμεση καταστολή. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι ευκαιριακά λόγω μιας αυξημένης κίνησης που έχουν, τους κατανοούμε αυτούς και θα πρέπει να υπάρχουν πιο ελαστικά μέτρα για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι μόνιμοι, δεν παραβαίνουν μόνιμα δηλαδή αυτήν την κατάσταση. Μάλιστα, ήδη έχουν ξεκινήσει αυστηρή έλεγχη όλων των αδειών υγειονομικού ενδιαφέροντος και του χώρου που επιτρέπει να καλύψουμε τα τραπεζοκαθίσματα. Όπου διαπιστώνεται παράβαση, θα επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο είναι 630 ευρώ για κάθε τετραγωνικό μέτρο. Έχουν ξεκινήσει ήδη οι έλεγχοι και θα δίνουμε και πρόστιμα σε όσους παρανομούν. Και όπου δεν υπήρχε συμμόρφωση, δυστυχώς θα επιβάλλουν πρόστιμα. Και τα πρόστιμα είναι τεράστια. Κοιτάξτε, αν ένα αυτοκίνητο για ένα παράνομο παρκάρισμα είναι 40 ευρώ και αν το πληρώσει είναι 20, σε εμάς το τετραγωνικό μέτρο είναι 630 ευρώ. Είναι τεράστιο το πρόβλημα, το πρόστιμο. Οι έλεγχοι δεν θα αφορούν μόνο το κέντρο της Πάτρας, αλλά όλο το διευρυμένο Δήμο Πατρέων, δηλαδή το Ρίο, τα Βραχνέικα, την Παραλία και τη Μεσάτιδα. Ακόμη ζητήθηκε από την Αντιδήμαρχο να τακτοποιηθούν όποιες οφειλές προς το Δήμο σε ό,τι αφορά τις άδειες τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων.